Λοιπόν, κύριε Ρίγα, δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι για όσα είδαμε να συμβαίνουν αυτή την ώρα. Βεβαίως, κύριε Πουστοκού. Θέλω να πω από την αρχή ότι η κυβέρνηση αυτή και ο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι αφορά τα ζητήματα της κοινωνικής στήριξης, το έχει αποδείξει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και μάλιστα θα σας θυμίσω και στην πρώτη διακυβέρνηση που ήταν η πολύ σκληρή περίοδος διαπραγμάτευσης. Κάναμε πράγματα για να στηρίξουμε την κοινωνία και τις κοινωνικές δομές που ήταν ήδη κατεστραμμένες. Αυτό κάνει και τώρα εγώ και από το ρεπορτάζ που και νομίζω ότι είναι σωστό αυτό που λέει ο συνάδελφός σας, ότι έχουν αυξηθεί και ο κόσμος ο οποίος θα δουλέψει σε αυτές τις δομές, δηλαδή ενισχύεται αυτή η προσπάθεια. Θεωρώ ότι σε αυτή την κατεύθυνση και με βάση και τα χρήματα τα οποία είναι από τον κοινωνικό προϋπολογισμό, αλλά και με τα χρήματα τα οποία πήραμε από τις άδειες των καναλιών, ενισχύονται, είναι στην κατεύθυνση της κοινωνικής στήριξης. Θα μου επιτρέψετε να σας διακόψω, να πω μόνο ότι οι εργαζόμενοι έχουν αρκετά αναπάντητα ερωτήματα. Είναι για μήνες απλήρωτοι, οπότε αναρωτιούνται αν θα πληρωθούν. Βεβαίως δεν καλείστε εσείς να δώσετε τις απαντήσεις, όμως θέτω κάποια κενά πάρα πολύ βασικά. Επίσης, εάν θα είναι οι ίδιοι οι οποίοι θα συνεχίσουν και θα προσθεθούν κι άλλοι, ή αν θα σταματήσουν και θα μείνουν άνεργοι. Νομίζω ότι το Υπουργείο Εργασίας πρέπει να δώσει τις απαντήσεις σε αυτό. Έχει την ευθύνη αυτό και για τις πληρωμές. Νομίζω ότι οι πληρωμές θα γίνουν κανονικά με βάση αυτά τα οποία υπάρχουν και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα θα ενταχθούν όλοι με βάση τη λογική και με βάση αυτά τα οποία έχει αποφασιστεί στους 1.400 ή και αυτούς που θα είναι και στην περιφέρεια, θα ενταχθούν όλοι με βάση τους όρους αυτούς. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, κύριε Πουστοκού, εδώ αυξάνονται οι θέσεις εργασίας και αυξάνεται και η στήριξη σε αυτές τις δομές. Όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μια κατάσταση η οποία ήταν πολύ προβληματική με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε. Και νομίζω αυτό να το αναγνωρίσουμε. Ή θα βάλουμε τάξη σε αυτή την ιστορία και να έχει και προοπτική και συνέχεια, ή δάλλως δεν έχει νόημα να συνεχίζουμε να υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Εμείς εξακολουθούμε να είμαστε συνδεδεμένοι και να βλέπουμε σε απευθεία σύνδεση τι ακριβώς συμβαίνει στη Σταδίου. Ας ξεκινήσουμε, κύριε Ρίγα, από το τι γίνεται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και ως κόμμα και ως κόμμα το οποίο κυβερνά. Είστε πολύ έμπειρο στέλεχος, είστε ο γραμματέας του κόμματος. Πώς είδατε να διαμορφώνονται οι νέοι σχηματισμοί? Νομίζω ότι την απάντηση που θα σας δώσω θα το καταλάβετε. Καταρχήν να σας πω ότι είναι ένα συνέδριο το οποίο εγώ που παρακολουθώ από την ίδρυση του συνασπισμού τα συνέδρια και τη μετεξέλιξή του στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ένα συνέδριο το οποίο έγινε συζήτηση με πολύ αυξημένη οριμότητα από τη μεριά των συνέδρων. Είχε συμμετοχή πολύ μεγάλη κατά τη διάρκεια της συζήτησης και αυτό θα σας το επιβεβαιώνω, ήταν πρωτοφανής η συμμετοχή των συνέδρων κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Δεύτερο στοιχείο, βοήθησε πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο κάναμε την κουβέντα αυτή την περίοδο, δηλαδή ότι είχαμε τρεις θεματικές ζώνες, δεν ήταν επί όλου του γενικού των θέσεων και μάλιστα και η τρίτη ζώνη που έχει και ιδιαίτερη σημασία ήταν και η στόχη, η προγραμματική της επόμενης περίοδου, όπως και το πρώτο μέρος για το τι αριστερά θέλουμε και πώς μπορούμε να υπάρξει διακυβέρνηση, τι αριστερά θέλουμε και πώς μπορεί αυτή η αριστερά σε αυτές τις συνθήκες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα να υπάρξει, αλλά και βεβαίως ένας αναστοχασμός που έγινε για τον απολογισμό της προηγούμενης περίοδου. Και τρίτο και τελευταίο το άφησα για το κόμμα, τι κόμμα θέλουμε και το πόσο το κόμμα πρέπει και είναι αναγκαίο να ανταπεξέλθει στην επόμενη περίοδο. Ήταν ένα ερώτημα που το έλεγα πολλές φορές και δημόσια, ότι οφείλουμε να δούμε τους όρους το κόμμα θα μπορεί να ανταπεξέλθει, γιατί είναι και μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Δηλαδή, ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς βρίσκεται στην κυβέρνηση μέσα σε μεγάλη οικονομική κρίση και μάλιστα σε ένα πεδίο νεοφιλελευθερισμού που επικρατεί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτό έγινε σαφές το Σάββατο το βράδυ. Νομίζω έγινε σαφές. Είδατε, φαντάζομαι, το βιντεάκι. Το είδαμε όλοι, τέλος πάντων, μέσα από τα γραφεία που παρακολουθούσαν οι εκπρόσωποι του τύπου, οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι. Και είδαμε τον Πρωθυπουργό να δίνει κάποιες διευκρινήσεις
Γιατί υπήρξε εκεί πέρα κάποια σύγχυση, μπέρδεμα. Δεν υπήρξε, δεν είναι. Νομίζω αυτό είναι σαφές. Και εκεί ήταν και η αγωνία. Φαινόταν και η αγωνία το τι κόμμα θέλουμε. Δηλαδή, εγώ εκτιμώ ότι υπήρξε μια αγωνία το πώς να έχουμε ένα στελεχικό δυναμικό το οποίο να μπορεί να ανταπεξέλθει και να μην έχει φόρτο ή να μην είναι σε πολλές κατευθύνσεις η δουλειά του. Άρα λοιπόν η αποτύπωση της Κεντρικής Επιτροπής, θα σας έλεγα, είναι μια Κεντρική Επιτροπή η οποία συνδυάζει και διαμορφώνει το πολιτικό βάρος και την πολιτική κατεύθυνση που μπορούν να δώσουν τα πρόσωπα όλα αυτά από όλους τους χώρους. Στα πρόσωπα συμφωνούν όλοι. Αυτό θέλω να σου πω, ότι τα πρόσωπα που είναι μέσα στην Κεντρική Επιτροπή αυτή τη στιγμή δίνουν το πολιτικό βάρος αλλά και την πολιτική κατεύθυνση που μπορεί σε αυτή τη στιγμή να διαμορφώσει την επόμενη περίοδο το πολιτικό σχέδιο. Αλλά και ταυτόχρονα και αποτελεσματικότητα. Εγώ αναφέρομαι στα πρόσωπα, πολιτικό σχέδιο. Τα πρόσωπα. Εγώ θέλω να σου πω ότι όλη την προηγούμενη περίοδο αυτό που επιμένω και επέμενα και θα επιμείνω είναι ότι πρέπει να υπάρξει αυξημένη, να αυξηθεί, όχι δεν ήταν η συλλογική λειτουργία, να έχουμε αυξημένη συλλογική λειτουργία κυβέρνησης, κόμματος, κοινοβουλευτικής ομάδας. Νομίζω ότι αυτή η συλλογική λειτουργία που είχαμε την προηγούμενη περίοδο αποτυπώθηκε και στην εκλογή των στελεχών και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Διαφορετικές προσεγγίσεις σε ορισμένα θέματα και αγωνίες υπάρχουν, γι' αυτό έγινε το συνέδριο. Αυτοκριτική έγινε στο συνέδριο. Βεβαίως, νομίζω έγινε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, κυρία Μπουσδούκου, αλλά η αυτοκριτική δεν είναι με όρους για να πυροβολήσουμε κάποιον, να το βάλουμε στον τοίχο. Είναι με όρους γιατί όλοι έχουμε κάνει και λάθη ενδεχομένως και είχαμε μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα των εξελίξεων. Είχαμε και, θα σας έλεγα, και ορισμένες στιγμές κάποιες ανεπάρκειες στη δουλειά μας. Αλλά αυτό ήταν φυσιολογικό. Ναι. Μέσα στην αυτοκριτική πάντως θα την ακούσατε καλύτερα από τα δικά μας αυτιά και την γκρίνια που υπήρξε για πρόσωπα τα οποία έδωσαν το παρόν και αν αυτή η διεύρυνση του χώρου και του κόμματος γίνεται προς το κέντρο με αρκετή απόχρωση από πράσινο. Λοιπόν, νομίζω και στην ομιλία μου και την αρχική αλλά και την παρέμβασή μου τη δεύτερη μέρα, αυτό που είπα είναι ότι είναι λάθος να βλέπουμε την όποια διεύρυνση είτε προς μία πλευρά είτε προς όλη. Ο στόχος, ο πολιτικός στόχος, και είμαι και φανατικά σε αυτόν και είναι και νομίζω και ιδεολογικά και πολιτικά σωστός αυτή την ώρα, είναι το μέτωπο το οποίο πρέπει να διαμορφωθεί απέναντι στην προσπάθεια να επανέλθει το νεοφιλελεύθερο μοντέλο, το μοντέλο το οποίο οδήγησε σε κοινωνική καταστροφή. Και άρα εδώ χωράνε όλοι όσοι δεν θέλουν να επανέλθει αυτό. Όσο αφορά δε την Ελλάδα, να μην επανέλθει αυτό που ονομάζω παρασιτικός καπιταλισμός, ναι, που υπήρχε όλη την περίοδο. Άρα λοιπόν εδώ χωράνε όλοι σε αυτή την κατεύθυνση. Στο μέτωπο μιλάω, σε αυτή την προσπάθεια να στηριχθεί όλη αυτή η δουλειά την οποία έχουμε κάνει. Διάβαζα ένα άρθρο του κ. Κορονάκη, το οποίο είπε ούτε λίγο ούτε πολύ αυτή τη μεταρρύθμιση θέλουμε, αυτή την ανανέωση θέλουμε, αυτή την αλλαγή θέλουμε. Και αναφερόταν σε συγκεκριμένα πρόσωπα του ΠΑΣΟΚ τα οποία προσκλήθηκαν, ήρθαν. Κοιτάξτε, ο Τάσο Κορονάκης, πέρα από την πολιτική σχέση που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και την προσωπική την οποία είχαμε, έχει κάνει μια εκτίμηση. Είναι λάθος όμως η εκτίμηση που κάνει, γιατί σας εξηγώ ότι δεν αφορά τα πρόσωπα. Εδώ αφορά το σχέδιο και είναι το μέτωπο. Σε αυτό το μέτωπο χωράει, κατά τη γνώμη μου, και ο Τάσο Κορονάκης και όλοι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να επανέλθουν στην προηγούμενη κατάσταση. Εάν θεωρούν ότι ή θεωρούμε ότι πρέπει να επιτρέψουμε να επανέλθουν τα προηγούμενα, δηλαδή μια κοινωνική καταστροφή η οποία επιβαλόταν, θα σας έλεγα η Νέα Δημοκρατία σήμερα το μόνο που κάνει όσο αφορά την. Και αυτά τα οποία επιμένει για την αλήθεια είναι η επιμονή της σε όλα αυτά τα οποία είχε δεσμευτεί την προηγούμενη περίοδο. Δεν λέει τίποτα άλλο. Την προηγούμενη περίοδο και μάλιστα στους ακραίους κύκλους των δανειστών. Άρα λοιπόν, αν δεν θέλουμε να γίνουν αυτά που γίνανε όλη την προηγούμενη περίοδο, θεωρώ ότι όλος αυτός ο κόσμος έχει, με κριτική στάση θα σας έλεγα ακόμα, μπορεί να είναι σε αυτό το μέτωπο το πολιτικό το οποίο πρέπει να διαμορφωθεί. Εσείς τώρα, πηγαίνοντας προς την εκλογή του γραμματέα του κόμματος, καταρχάς θα θέλατε να συνεχίσετε να είστε γραμματέας του κόμματος ή είστε υποψήφιος? Θα θέλατε να έχετε έναν συνυποψήφιο? Κυρία Μπουσδούκου, εγώ θα να πω ότι μου ανέθεσε η σύντροφή μου, τα μέλη του κόμματος, σε μια δύσκολη περίοδο την ευθύνη να συντονίσω, γιατί εγώ θεωρώ τον εαυτό μου όχι με αυτόν τον τρόπο που πολλές φορές εκλαμβάνεται, αλλά ως συντονίζουμε μια δουλειά και είναι συλλογική λειτουργία.
Είχα μια επιμονή στη συλλογική λειτουργία και των οργάνων του κόμματος αλλά και των στελεχών που συναπαρτίζουν αυτή την προσπάθεια. Αυτό το πράγμα προσπαθήσαμε να κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Πετύχαμε τρία πράγματα. Ένα είναι ότι να καταφέρουμε μετά τη διάσπαση και όλα αυτά τα οποία είχαν συμβεί να ανανεωθεί το κόμμα σε πολύ μεγάλο βαθμό σε μέλη, δηλαδή να αναπληρωθεί το δυναμικό του, το οποίο είχε μειωθεί την προηγούμενη περίοδο. Ναι. Δεύτερον, να καταφέρουμε να κρατήσουμε το κόμμα στην επαφή με την κοινωνία, σε μια προσπάθεια με ένταση, η οποία έγινε από συγκεκριμένους κύκλους όλη την προηγούμενη περίοδο. Άρα αυτό το πετύχαμε απολύτως. Δηλαδή να υπάρχει η διαμεσολάβητη σχέση με τους ναι. ανθρώπους στην κοινωνία, ανεξάρτητα το αν θα σου κάνουν κριτική ή όχι. Και το τρίτο και σημαντικό ήταν να πάμε σε ένα συνέδριο, το οποίο είναι ένα συνέδριο το οποίο θα δίνει το στίγμα της επόμενης μέρας. Αυτά λοιπόν τα κάναμε συλλογικό τρόπο. Άρα αυτή η συλλογική λειτουργία πρέπει να υπάρξει και την επόμενη περίοδο. Το θέμα του γραμματέα, θα σας έλεγα, δεν πρέπει να το βλέπουμε τη σκοπιά του προσωπικού, αλλά στο πώς μπορούμε να υπηρετήσουμε αυτή τη συλλογική λειτουργία. Ναι, αλλά αρκετοί βλέπουν στο πρόσωπο. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ναι. στο πρόσωπο του γραμματέα του κόμματος θέλουν να δουν μάλλον και ένα δημοφιλές πρόσωπο προφανώς, αλλά και ένα ενωτικό πρόσωπο την ίδια ώρα, ακριβώς επειδή υπάρχουν και οι διάφορες τάσεις οι οποίες βρίσκονται σε έναν διαρκή διάλογο μεταξύ τους. Εγώ δεν θα απαντήσω στο δημοφιλές. Δεν έχω, θα σας έλεγα ότι είμαι απέναντι με όρους δημοφιλίας. Είναι με όρους αποτελεσματικότητας. Άρα, στο δεύτερο ερώτημα που σας έλεγα, το ενωτικό, νομίζω ότι οι σύνεδροι με την στήριξη την οποία μου δώσανε του αποτελέσματος ενέκριναν, εν πάση περιπτώσει, την προσπάθεια σε πολύ μεγάλο βαθμό, την οποία κάναμε συλλογικά όλοι μαζί. Σας ξαναλέω, δεν αφορά το πρόσωπο. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς συλλογική λειτουργία και ενωτικό τρόπο. Διαβάζοντας σήμερα την Καθημερινή, έχω μπροστά μου ένα άρθρο που λέει ότι η Σκουρλέτη ή φίλη στη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι είναι σκέψεις του Πρωθυπουργού. Ίσως αυτό συνδυαστεί και λόγω του επικείμενου ανασχηματισμού. Σας δεν ξέρω αν έχετε κάποια πληροφορία, δεν ξέρω, δεν θα την μοιραστείτε, αλλά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω ευρύτερα αν θα το καλωσορίζετε, αν θέλετε αυτό. Σας είπα και πάλι, είναι θέμα συλλογικής λειτουργίας. Άρα όλα τα στελέχη και όλα τα στελέχη τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή την υποχρέωση είναι σε ένα συνδυασμό και σε ένα σχεδιασμό, τον οποίο θα ξαναπώ ότι είναι συλλογική λειτουργία κόμματος, κυβέρνησης, κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτή, αν μπορέσουμε να δώσουμε τον τόνο σε αυτό το πεδίο, δηλαδή αύξηση συλλογικότητας, θα έχουμε και μεγάλη επιτυχία και αποτελεσματικότητα. Άρα όλα θα κριθούν με αυτούς τους όρους. Και επιμένω ότι με αυτούς τους όρους προφανώς δεν υπάρχει κανείς σαν αντικατάστατος. Αλλά ξαναλέω και πάλι ότι τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και θεωρώ ότι αυτό είναι και μεγάλη ευθύνη που είχα αναλάβει, επιβεβαίωσαν ότι αυτή την προσπάθεια την οποία κάναμε την προηγούμενη περίοδο. Κλείνοντας, μία ερώτηση για της οικονομίας, κύριε Ρίγα, γιατί σε αυτό το κομμάτι προσπαθεί να συγχρονιστεί και να δει και πώς μπορεί να συγχρονιστεί και αποτελεσματικότερα. Αυτό αφήσατε να εννοηθεί ως κόμμα, εννοώ. Το κόμμα κυβερνώντας, η σχέση αυτή ανάμεσα στις δύο όψεις. Ο Σόιμπλε λέει από τη μία, εάν δεν υλοποιήσετε αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει, νέα μέτρα έρχονται την άνοιξη. Ο Έλληνας τραπεζίτης είπε, μείνετε προσιλωμένοι στους στόχους. Ναι, για να βγείτε στις αγορές πρέπει να κριθεί βιώσιμο το χρέος. Από την άλλη, το Ταμείο λέει ότι για να κριθεί βιώσιμο το χρέος, κοιτάξτε ένα νέο πακέτο μέτρων το οποίο θα πάρετε. Πού ακριβώς βρισκόμαστε και πόσο ρεαλιστικό είναι να μιλάμε σε βάθος ενός, ενάμιση μήνα για κλείσιμο όλης αυτής της υποθετικής συζήτησης έναρξης του χρέους και ρεαλιστικά να ξεκινήσει η συζήτηση για το χρέος. Λοιπόν, παρατήρηση πρώτη. Ο κύριος Μοσκοβισή είπε ότι το χρέος πρέπει να πάρθουν μέτρα και να υπάρξει εξέλιξη σε αυτή την υπόθεση. Γιατί η χώρα τήρησε τις δεσμεύσεις της, η κυβέρνηση τήρησε τις δεσμεύσεις της, άρα πρέπει να τηρήσουν και όλοι οι άλλοι τις δεσμεύσεις που είχαν μέσα από τη συμφωνία την οποία έγινε. Δεύτερον, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι σε όλη την Ευρώπη και όλοι αντιλαμβάνονται και επιβεβαιώνουν ότι πρέπει να υπάρξει λύση στο ζήτημα του χρέους, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά συνολικά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι με αυτές τις δύο σταθερές η κυβέρνηση πορεύεται. Δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο όσο αφορά, γιατί ξέρετε, δημοσιογραφικά πολλές φορές δημιουργούμε, και δεν είμαι αυτής της αντίληψης, ότι πριν ακόμα τελειώσουν όλα δημιουργούμε και μια εικόνα
που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κύριε, μην την κάνουμε μαζί δεν αυτή τη συζήτηση, το λέω, γιατί εσείς, είστε ένας πολύ ευγενής άνθρωπος και ξέρετε και ναι, τι λέτε. Κυρία... Αλλά τα ερωτήματα ναι, στα πάρα, στις πάρα πολλές τοποθετήσεις, οι οποίες είναι εκ διαμέτρου αντίθετες μεταξύ τους, νομίζω ότι είναι δικαίωμά μας στην τελική να απευθύνουμε. Ειδικά δεν αφορά εσάς αυτό. Λέω όμως και κανέναν τον απευθύνει ερωτήματα, είναι δικαίωμα του οποιοδήποτε. Να με συγχωρήσετε αν το έβαλα λίγο με ένταση, αλλά ήθελα να σας πω, πρέπει να δημιουργούμε ένα κλίμα όπου μπορούμε και να υπάρχουν οι δυνατότητες λύσης. Και αυτές η κυβέρνηση το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Νομίζω και ότι σε αυτή την περίοδο θα έχουμε αποτέλεσμα και θα κλείσει και η επόμενη αξιολόγηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, εύχομαι να έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και τις ερχόμενες ημέρες. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Να δούμε αν θα υπάρξουν άλλοι ή όχι. Πάμε πολύ γρήγορα σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά...